Για τα ενέσιμα φάρμακα για διαχείριση του διαβήτη, θα συζητήσουμε τώρα, τα οποία μας απασχόλησαν τα τελευταία χρόνια, καθώς χρησιμοποιούνται και για πολυαβάρους, με αποτέλεσμα να αδειάσουν και τα ράφια των φαρμακείων διεθνώς και στην Κύπρο. Το φαινόμενο εμφανίστηκε περίπου εδώ στην Κύπρο πριν από 2-3 χρόνια. Μεταξύ των επιστημόνων, να σας πω, διεθνώς υπάρχουν αυτοί που ανεπιφύλακτα συστήνουν τη χρήση τους γενικά και οι πιο επιφυλακτικοί, και τα εν λόγω σκευάσματα συγκεντρώνουν ξανά το ενδιαφέρον αυτές τις μέρες για κάποιες πρόσθετες παρενεργίες, επιθυμητές ενδεχομένως. Πλέον μιλάμε για μια νέα τάση για τα μωρά της Σεμαγλουτίδης, της Λιραγλουτίδης ή της Τυρζεπατίδης. Ο αναπληρωτής καθηγητής φαρμακευτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Γιάννης Αριάννης, θα μας δώσει τα φώτα του. Σας χαιρετώ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές, στους τηλεθέτες. Ναι. Όλα σε αυτές τις ουσίες εύχομαι να τις είπα σωστά. Είναι παράγωγα, αν θέλετε, αυτών των ενέσιμων σκευασμάτων, αρχικά για το διαβήτη. Τα τελευταία χρόνια, ξέρω, FDA, δεν ξέρω, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, αν το έχει εγκρίνει, για απώλεια βάρους. Έχουν εγκριθεί για απώλεια βάρους και για σαχαρώδη διαβήτη, και επίσης υπήρξε και μια τελευταία έγκριση για βελτίωση των καρδιομεταβολικών και καρδιακιακών ασθενειών. Αυτό που θέλω να πω είναι έτσι συγκυρία που συμβαίνει και είναι ένα γεγονός ότι έχουμε τα παιδιά, ας το πούμε έτσι, της αιμαγλουτίδης. Δεν έχουν μελετηθεί μηχανισμοί αναλυτικά, αν υπάρχουν κάποιοι άγνωστοι μηχανισμοί πιθανόν. Όλα αυτά θα τα δούμε. Αυτή τη στιγμή, ναι, έχουμε μόνο γεγονότα. Ναι. Γεγονότα τα οποία έχει παρατηρηθεί ότι σε κυρίες οι οποίες ήταν κάτω από τη θεραπεία υπήρξαν εγκυμοσύνες. Ναι. Όμως αυτό είναι και κάτι που είναι κάποια γνώση την οποία την γνωρίζουμε. Όταν μειώνεται το βάρος της γυναίκας, γίνεται η εγκυμοσύνη ευκολότερη. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε μία από τις ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών των φαρμάκων είναι η δυσκυλιότητα ή η διάρρεια. Αυτό συμβαίνει κάποιες φορές. Εκεί, λοιπόν, σε αυτές τις φορές μπορεί να μην έγινε, να υπήρξε στην περίπτωση λήψης συγγνώμη, κόλλησα. Λοιπόν, στην περίπτωση Σεμαγλουτίδης ή Λιραγλουτίδης, αυτόν τον... Έτσι, ναι. Μπορεί να έχουμε, λοιπόν, κάποια φαινόμενα που σχετίζονται με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Οπότε έχουμε δεδομένα. Δεν υπάρχει κάποια κλινική μελέτη που να τρέχει, η οποία να συσχετίζει άμεσα τη λήψη των θεραπευτικών αυτών για τις εγκυμοσύνες. Ναι. Ναι, αλλά αυτά τα φάρμακα, τα ενέσιμα, κύριε καθηγητά, δεν λένε, διαβάζω από τις εταιρείες έτσι τώρα των σκευασμάτων αυτών, στις αντεδείξεις λέει ότι δεν μπορεί να τα πάρει κάποιος όταν είναι έγκυος. Φαντάζομαι, σωστά, γιατί έχει να κάνει και με το έμβριο. Άρα ούτε αυτό γνωρίζουμε. Σωστά. Αν η απώλεια βάρους οδηγεί, αν θέλετε, σε καλύτερα αποτελέσματα για τη γονιμότητα και τι σημαίνει αυτό, ενώ αν μια γυναίκα μένει έγκυος, αν πρέπει να σταματήσει ή όχι. Αυτά είναι ένα ζήτημα. Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Τα φαινόμενα αυτά παρατηρήθηκαν σε κυρίες οι οποίες λάμβαναν αντισυλληπτικά, ναι, και ή κάποιες άλλες που δεν λάμβαναν αντισυλληπτικά. Αλλά όταν λαμβάνουμε αντισυλληπτικά και υπάρχουν φαινόμενα διαρροϊκά ή δυσκυλιότητας, τότε δεν δρούν αποτελεσματικά τα αντισυλληπτικά. Αυτό είναι μια γνώση την οποία την έχουμε από το παρελθόν. Ναι. Άρα εδώ μπορεί να υπήρξε κάποια συνέργεια εξαιτίας των ανεπιθύμητων ενεργειών. Άρα, κύριε καθηγητά, να τα απλοποιήσουμε για όσους μας ακούνε που θεωρούν ότι, ας πούμε, είναι μέσα στο θαυμαντουργό, ότι χάνεις και βάρος γρήγορα αυτά τα φάρμακα για το διαβήτη. Θα μας εξηγήσετε πώς, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Η αρχική, αν θέλετε, ανακατεύθυνση αυτού του φαρμάκου από το διαβήτη στην απώλεια βάρους. Σε σχέση με αυτό που προκύπτει τώρα για την αύξηση της γονιμότητας, τα πράγματα είναι απλά. Μέσα στις αντεδείξεις αυτών των σκευασμάτων είναι και η διάρρεια, λέτε. Σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμα και η χρήση αντισυλληπτικών, άμα δεν μπορούν να μείνουν για πολύ στον οργανισμό, δεν έχουν την απαραίτητη λειτουργία. Ακριβώς. Τόσο απλά. Να έρθει. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια μελέτη
που να συσχετίζει, οργανωμένη μελέτη πάντα, που να συσχετίζει τη λήψη αυτών των θεραπευτικών με τις εγκυμοσύνες. Ναι. Υπήρξε μία μελέτη πάλι από κάποια περιστατικά πριν από 3 χρόνια, το 2018, με ένα άλλο θεραπευτικό, όχι πεπτίδιο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, με ένα αντιδιαφυτικό φάρμακο, το οποίο είδαν ότι υπήρξε μία μικρή, ας το πούμε έτσι, αύξηση των εγκυμοσυνών. Ναι. Αλλά δεν υπάρχουν μεγάλες, έτσι, ξέρετε, οι μελέτες, ιδίως στις εγκύους, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, πρέπει να σχεδιαστούν, ναι, πολύ προσεκτικά, δεν είναι ναι, αλλά επί του παρόντος είναι όλα συγκριακά, και όμως είναι καλό να γνωρίζει κανείς που κάνει αυτή τη θεραπεία για απώλεια βάρους, για διαβήτη, ότι και παίρνει αντισύλληψη, ότι δεν είναι εκείνο το 99% που λέμε σωστά, η αντισύλληψη. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση με τη χρήση το τελευταίο διάστημα, αυτό το τελείριο για απώλεια βάρους, έχουμε πρόσθετες μελέτες, κύριε καθηγητά, που να δεικνύουν ότι... Έρχονται πολλές μελέτες, ναι, και για άλλα θεραπευτικά, δηλαδή είναι τουλάχιστον 4-5 μόρια ακόμα τα οποία είναι στις τελικές κλινικές μελέτες, mm-hmm, και νομίζω ότι αυτό που θα γίνει στο άμεσο μέλλον είναι ότι θα, ανάλογα με άλλες ασθένειες που πιθανόν να έχει κάποιο παχύσαρκο άτομο, θα λαμβάνει το αντίστοιχο θεραπευτικό. Η παχυσαρκία είναι μια ασθένεια η οποία θα βασανίσει τον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο τα επόμενα χρόνια, και ταυτόχρονα και οι ασθένειες που οφείλονται στην παχυσαρκία. Τώρα, πάρα πολλά από αυτά τα θεραπευτικά συσχετίζονται και με τη θεραπεία άλλων ασθενειών. Ναι. Έτσι, έχουμε μελέτες που γίνονται αυτή τη στιγμή με ένα λιγότερο γνωστό μόριο από αυτά που λαμβάναμε. Έτσι, υπήρχε μια μικρή μελέτη για ότι γίνεται μείωση των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον. Υπάρχουν μελέτες σε εξέλιξη που συσχετίζουν με μείωση του εκφυλισμού μέσω της νόσου του Αλτσχάιμερ. Άρα μιλάμε για πολλές μελέτες, καθώς οι υποδοχές πάνω στις οποίες δρούν αυτά τα μόρια βρίσκονται σε όλο μας το σώμα. Ναι. Επίσης το λιπόδες ΥΠΑΡ, ναι, μείωση... Έτσι, τώρα μιλάμε σε μαγλουτίδη και άλλα της ίδιας οικογένειας. Για όλους τους GLP-1 αγωνιστές. Λοιπόν, κύριε Σαραγιάννη, αυτό η παχυσαρκία που θα μας απασχολήσει είναι πολύ διαφορετικό τώρα. Αν εγώ τώρα, επειδή πλησιάζει το καλοκαίρι και θέλω να βάλω μπικίνι 5 κιλά συνοπτικά με την... Γι' αυτό λέω, αν δείκνεται... Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό, και να μην ξεχνάμε, ναι, ότι η κύρια δράση των φαρμάκων είναι για ασθενείς διαβητικούς. Ναι. Έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είναι ο διαβητικός, και όχι εμείς να πηγαίνουμε, ναι, να παίρνουμε ή πιέζουμε τους γιατρούς, ναι, να συνταγογραφήσουν με κάποιο τρόπο να λάβουμε εμείς το θεραπευτικό αυτό για να χάσουμε 5-10 κιλά, έτσι, αλίμονο. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει δεν να έχουμε άμεσες παρενέργειες ήδη γνωστές από την κατάχρηση, αν θέλετε, αυτών των σκευασμάτων. Όχι, ακόμα και μία μελέτη που είχαμε παρατηρήσει σε γυναικείο πληθυσμό και υπήρξαν, να το πω έτσι, υποψίες αυτοκτονικού ιδεασμού, τελικά δεν υπήρξε συσχέτιση που να στοιχειοθετείται. Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε τέτοιου είδους ανεπιθυμητές ενέργειες. Θα έβαλα σε μία σοβαρή θετική, έτσι, ανεπιθυμητή ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ.